Γεια σας παιδιά, Αγκμαντίας εδώ και σήμερα θα σας δείξουμε τα νέα του YouTube στο βίντεο Μία Κουβέντα. Αυτό το βίντεο θα είναι μερικά θα κεντρική, εκτός άμα γίνονται τύποι ανθρώπων. Και ας περάσουμε στο βίντεο. Το YouTube σκέφτεται σοβαρά να αφαιρέσει το like, το dislike από το βίντεο του. Ή αλλιώς να το κάνει κάπως πιο χαρούμενο, όχι... Να το κάνει πιο χαρούμενο, τέλος πάντων, οπότε αποφάσισε να κάνει το εξής. Είτε να βάλει κάτι χαρούμενο, είτε να το σβήσει τελείως, είτε να πατάς like, το dislike και να γράφεις το εξής, να γράφεις. Δεν μου άρεσε το βίντεο διότι έγινε το τάδε, του τάδε, το σκοτάδε. Οκ, αυτό. Πάμε στο επόμενο νέο. Το YouTube σκέφτηκε να αφαιρέσει τα σχόλια από τα παιδικά κανάλια. Αυτό τι σημαίνει ότι μπορούν να αφαιρούν και από το δικό μας, αλλά αυτό δεν ξέρει κανείς ποτέ θα γίνει. Πάμε στο επόμενο νέο. Μπορεί, από ό,τι θα έχετε δει, να, κάποια κανάλια σταματάνε να κάνουν live streamings που δίνουν το PewDiePie εναντίον της series και αυτό γίνεται επειδή ο αγώνας τελείωσε σχετικά πριν από λίγες μέρες, ενώ πολλοί λένε ότι δεν τελείωσε, τελείωσε διότι. Τι έγινε, θα σας εξηγήσω αμέσως. Λοιπόν. Έβαλε πιο το πάει το νέο τραγούδι, το Consolations, οπότε έτσι πήρε πολλούς subscribers και απλά έχει τελειώσει στην ουσία, δεν έχει νόημα να το βλέπουμε. Και κάποιοι λένε, τι λες Άγκη, τι λες Αγμανδιές, το νούμερο ένα κανάλι στον κόσμο είναι το YouTube Music. Όχι. Όχι. Γιατί. Είναι το έχεις στην αρχή του YouTube, δηλαδή αν γράψω YouTube Αγμανδιές, κάπου στην αρχή του YouTube, θα πάει κόσμος ρε παιδί μου, θα κάνει εγγραφή. Τότε γίνεται με το YouTube Music. Άσε που είναι του YouTube το YouTube Music, οπότε μπορεί να βάλει όσο δισεκατομμύριους subscribers θέλει το YouTube, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να βάλει το YouTube όσο θέλει. Οπότε, αυτά ήταν ένα YouTube. Ας άρεσε κάτι να αλλάξει το βίντεο, να subscribe στο κανάλι και γράψτε μου στα σχόλια άμα θέλετε να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Αν θέλετε να κάνω τέτοιο βίντεο κάθε Κυριακή εκτός από τις μέρες που έχει τύπους ανθρώπων και εγώ θα πραγματοποιήσω αυτά που θέλετε. Θα σας απαντήσω και θα διαβάσω τα comments σας, οπότε γράψτε τα. Και γεια σας!